Σας χαιρετώ και σας ευλογώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε στον οίκο του Κυρίου για να δοξάσουμε τον Κύριο, να ευχαριστήσουμε τον Κύριο και να χαρούμε την Ανάσταση του Ιησού που έγινε πριν 2.000 χρόνια αλλά γίνεται και σήμερα στη ζωή των ανθρώπων και να χαρούμε τον Λόγο του Κυρίου και την ευλογία του Κυρίου κατά πάντα στη ζωή μας, έτσι. Γιατί άλλο, σήμερα μια που όλος ο κόσμος γιορτάζει το Πάσχα, θα μιλήσουμε για το μήνυμα του Πάσχα, έτσι, δόξα στον Κύριο. Και θα πάμε 1329 σελίδα. Είναι στο Ματθαίος 26 κεφάλαιο και στο 17 εδάφιο, να πάμε να δούμε κάτι. 26-17. 1329 σελίδα, Ματθαίος 26-17. Το βρήκαμε όλοι. Ματθαίος 26-17, ας ετοιμαστούμε για να πάρουμε το Λόγο του Θεού. Και κατά την πρώτη μέρα των Ασήμων οι μαθητές πλησίασαν τον Ιησού λέγοντάς του «Πού θέλεις να σου ετοιμάσουμε για να φας το Πάσχα?» Και εκείνος είπε «Πηγαίνετε στη βόλη στον τάδε και πείτε του ότι ο δάσκαλος λέει πλησίασε ο καιρός στο σπίτι μου, θα κάνω το Πάσχα, στο σπίτι σου θα κάνω το Πάσχα μαζί με τους μαθητές μου». Και οι μαθητές του έκαναν όπως τους παρήγγειλε ο Ιησούς και ετοίμασαν το Πάσχα. Και όταν έγινε βράδυ, κάθονταν στο τραπέζι μαζί με τους 12 και ενώ έτρωγαν, είπε: «Σας δεν βεβαιώνω ότι ένας από εσάς θα με παραδώσει». Και λυπούμενοι υπερβολικά άρχισαν να του λένε ο κάθε ένας από αυτούς: «Μήπως εγώ είμαι, Κύριε?» Και εκείνος απαντώντας είπε: «Αυτός που βούτυξε το χέρι του μαζί μου στο πιάτο, αυτός θα με παραδώσει. Και ο Υιός του ανθρώπου πηγαίνει, μεν όμως είναι γραμμένο γι' αυτόν, αλλήμον όμως τον άνθρωπο, εκείνο διαμέσου το οποίο ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται, καλό ήταν σε εκείνο τον άνθρωπο αν δεν είχε γεννηθεί». Και απαντώντας ο Ιούδας που τον παρέδιε, του είπε: «Μήπως είμαι εγώ Ραβί?» Λέει και προς αυτόν: «Εσύ το είπες». Και ενώ έτρωγαν παίρνοντας ο Ιησούς τον άρτο και αφού τον ευλόγησε, έκοψε και έδινε στους μαθητές και είπε: «Λάβετε, φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου». Και παίρνοντας το ποτήρι, αφού ευχαρίστησε, έδωσε σε αυτούς λέγοντας: «Πιείτε από αυτό όλοι, επειδή αυτό είναι το αίμα μου, αυτό της καινούργιας διαθήκης, που γίνεται χάρη πολλών και άφεση αμαρτιών. Και σας λέω ότι δεν θα πιω στο εξής από τότε το γέμινα της Αβέλου, μέχρι εκείνη την ημέρα που θα το πίνω καινούργιο μαζί σας στη βασιλεία του πατέρα μου». Και αφού ύμνησαν, βγήκαν έξω στο όρος των ελαιών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τι έκανε ο Χριστός? Μαζί με τους μαθητές ετοιμαστήκανε να γιορτάσουμε το Πάσχα. Και σήμερα θα δούμε το μήνυμα του Πάσχα, ποια είναι η πνευματική του έννοια για σήμερα μέσα στη ζωή μας και θα το δούμε πάντα όπως το βλέπουμε, με απλότητα, με διδασκαλία, βλέποντας 7 ωραία σημεία αποκάλυψης, γνώσης και πίστης. Το νούμερο 1, στην Παλιά Διαθήκη υπήρχαν πάρα πολλές γιορτές. Οι Ισραηλίτες δεν κάνανε τίποτα, δεν κάνανε. Και ίσως η πιο μεγάλη γιορτή που είχανε ήταν η γιορτή του Πάσχα ήτανε. Γιορτάζανε την ελευθερία τους από την Αίγυπτο. Όταν ο Μωυσής τους έβγαλε κατά την εντολή του Θεού. Και όλες οι γιορτές στην Παλιά Διαθήκη και η μεγάλη γιορτή του Πάσχα είχαν ένα μήνυμα, είχανε. Αυτό που θα ερχόταν να κάνει ο Χριστός. Ποιο είναι το έργο του Χριστού που ήρθε να κάνει στον άνθρωπο? Είναι να τον ελευθερώσει από τη σκλαβιά της αμαρτίας, από την Αίγυπτο της δουλείας και να τον φέρει σε ελευθερία. Επομένως όλες οι γιορτές είχαν μέσα το μήνυμα του Ιησού Χριστού. Τι είχαν οι γιορτές των Ισραηλιτών? Το μήνυμα του Ιησού Χριστού είχαν.
Γι' αυτό και το μήνυμα του Πάσχα, αυτό σημαίνει Πάσχα, έξοδο σημαίνει. Και ο Χριστός ήρθε με το αίμα Του, με τη θυσία Του, για να φέρει πνευματική ελευθερία από το ζυγό της αμαρτίας, από την Αίγυπτο της δουλείας, και να μπορέσει ο άνθρωπος να περπατήσει στην ελευθερία του Θεού και να μπορέσει να περπατήσει στην κοινωνία και στην χάρη του Θεού. Γι' αυτό στην Παλαιά Διαθήκη οι Ισραηλίτες όταν είχαν γιορτές δεν κάναν τίποτα. Ήταν οι μέρες ανάπαυσης, τα ονομάζανε Σάββατα. Και η μεγαλύτερη γιορτή που είχαν ήταν η γιορτή του Πάσχα ήταν. Και όλες αυτές οι γιορτές δίνανε ένα μήνυμα, δίνανε. Ότι θα ερχόταν ο Χριστός για να φέρει ανάπαυση στη ζωή των ανθρώπων, θα ερχόταν να φέρει πνευματική ελευθερία και θα ερχόταν να τους φέρει την οδηγία του Θεού και να μπορούσαν οι άνθρωποι να περπατήσουν προς την ελευθερία του Θεού, βρίσκοντας χάρη από τον Κύριο κατά πάντα στη ζωή τους. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό άλλο είναι το φυσικό μήνυμα του Πάσχα και άλλο είναι το πνευματικό μήνυμα του Πάσχα. Η πνευματική αξία του Πάσχα σημαίνει ελευθερία. Σημαίνει έξοδο σημαίνει. Σημαίνει ελευθερία από το ζυγό της αμαρτίας, από τη σκλαβιά της Αιγύπτου και περπάτημα προς την γη Χαναάν. Περπάτημα προς τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα κι εμείς, όχι να τηρήσουμε το τυπικό κομμάτι του Πάσχα, αλλά να ευχαριστήσουμε τον Θεό για την πνευματική έννοια του Πάσχα. Γι' αυτό και την ημέρα του Πάσχα ήταν ο Χριστός με τους μαθητές ήταν. Γιατί ο Χριστός δεν ήρθε για να καταργήσει τον νόμο του Θεού, αλλά ήρθε να μας διδάξει πώς να πράττουμε τον νόμο του Θεού. Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη ο Χριστός έκανε κάτι, θεράπευε το Σάββατο τους ανθρώπους. Οι Ισραηλίτες τον κατηγορούσαν γιατί θεράπευε το Σάββατο. Ενώ στην ουσία ο Χριστός δεν παρέβαινε τον νόμο του Θεού. Έπρατε τον νόμο του Θεού. Γιατί Σάββατο σημαίνει ανάπαυση. Σάββατο σημαίνει ξεκούραση. Και όταν ένας άνθρωπος θεραπευόταν είχε Σάββατο, ζούσε το Σάββατο. Γι' αυτό και ο Χριστός, η πνευματική έννοια του Πάσχα σημαίνει ελευθερία, σημαίνει ανάπαυση, σημαίνει έξοδο και σημαίνει περπάτημα προς τον δρόμο του Θεού. Γι' αυτό οι Ισραηλίτες βγήκαν από την Αίγυπτο και περπατήσανε στη γη που ο Θεός τους υποσχέθηκε. Γι' αυτό όλα τα πράγματα έχουν το φυσικό κομμάτι και έχουν και το πνευματικό κομμάτι. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα για να πάρουμε την πνευματική αλήθεια του Θεού κατά πάντα στη ζωή μας. Το δεύτερο που θέλουμε να δούμε, όταν ετοιμαστήκανε οι Ισραηλίτες να φύγουν από την Αίγυπτο, τι είπε ο Θεός στον Μωυσή, θυμόμαστε? Θα πάρετε ένα αρνί. Και τη 14η του ημέρα, τη 14η ημέρα του μήνα θα το σφάξετε την εσπέρα. Και θα το ψήσετε σε φωτιά, δεν θα είναι βραστό. Και μετά τι θα κάνετε? Θα πάρετε το αίμα του να το βάλετε στους παραστάτες το σπιτιό. Που σημαίνει το αρνί, η θυσία του αρνίου, το αίμα, συμβολίζει το έργο του Χριστού. Και ο άγγελος εξολοθρευτής που θα ερχόταν στην Αίγυπτο, όπου έβλεπε το αίμα, δεν θα έμπαινε μέσα να φέρει κρίση. Γιατί στους τελευταίους χρόνους θα εκπληρωθούν οι ευλογίες του Θεού και οι κρίσεις του Θεού. Όπου υπάρχει το αίμα του Ιησού, ελευθερώνει τον άνθρωπο από την κρίση. Γι' αυτό δεν υπάρχει Πάσχα χωρίς επίγνωση του Χριστού. Δεν υπάρχει Πάσχα χωρίς επίγνωση του αίματος. Δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς το έργο του Ιησού Χριστού. Και μετά όταν ξεκινήσανε και βγήκανε από το Ισραήλ, από την Αίγυπτο, ξεκίνησε η εβδομάδα των αζήμων, που για μια εβδομάδα δεν τρώγανε ψωμί που είχε ζύμη μέσα. Αν υπήρχε ένσημο, ερχόταν θάνατος. Που σημαίνει ο Θεός δια του Χριστού μας στρέφει με το άσημο ψωμί, που είναι ο πνευματικός του λόγος.
για να μπορούμε να προστατευτούμε από την κρίση του Θεού με το αίμα του Ιησού. Γιατί το ένζυμο ψωμί έχει να κάνει με το ανθρώπινο μυαλό. Το ψωμί που έχει ζύμη φουσκώνει. Το ψωμί που δεν έχει ζύμη δεν φουσκώνει. Που σημαίνει ο Χριστός μας κρατάει ταπεινούς. Αυτό που δεν έχει την επίγνωση του Χριστού το φουσκώνει τον άνθρωπο. Και όταν κάτι φουσκώνει τον άνθρωπο, πεθαίνει, πνευματικά πεθαίνει. Γι' αυτό για να υπάρχει πνευματική έξοδο πρέπει να τρώμε από το άσημο ψωμί που είναι ο Λόγος του Θεού. Πρέπει να πάρουμε το αίμα του Χριστού στη ζωή μας, στα σπίτια μας και πρέπει να φάμε από τον Χριστό που είναι το αρνείο του Θεού είναι. Γιατί χωρίς τη θυσία του Ιησού δεν μπορούμε να φάμε. Και αυτό τους είπε ο Θεός με τον Μωυσή, να μην το βράσετε το αρνί, αλλά να το ψήσετε. Για ποιο λόγο να το ψήσουμε και όχι να το βράσουμε? Γιατί ο Χριστός έρχεται με τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος έρχεται. Χωρίς τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος δεν μπορείς να φας τον Χριστό. Πρέπει να τον τρώμε δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Και φάγανε το αρνί μαζί με πικρά χόρτα. Σήμερα τρώει κάποιος πικρά χόρτα. Τρώει κάποιος? Δεν τρώει. Γιατί είναι πικρά τα χόρτα. Γιατί όμως φάγανε το αρνί με πικρά χόρτα? Τα πικρά χόρτα συμβολίζουν την αμαρτία που έχουμε. Τρως τον Χριστό ενώ είσαι αμαρτωλός. Γι' αυτό φάγανε το αρνί με πικρά χόρτα. Σήμερα κανένας λογικός άνθρωπος δεν τρώει πικρά χόρτα. Τα πικρά χόρτα συμβολίζουν την πίκρα της αμαρτίας. Η αμαρτία πίκρα έχει. Δεν έχει χαρά και ευχαρίστηση. Η χαρά της αμαρτίας είναι πικρή, την πληρώνεις. Με το πληρώνεις. Δεν υπάρχει, δεν την γλιτώνεις. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αποχωρισμός από τον Θεό. Γι' αυτό όλα τα πράγματα του Θεού και στην Παλαιά Διαθήκη δείχναν κάτι. Αυτό που ερχόταν να κάνει ο Χριστός. Και εμείς είμαστε εδώ παρόλο που είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι, να πάρουμε τον Χριστό δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, να φάμε το άσημο ψωμί που δεν μας φουσκώνει, μας κρατάει το πίνος. Γιατί όταν ο άνθρωπος φουσκώσει δεν μπορεί να βρει τον Θεό. Είναι η υπερηφάνεια του ανθρώπινου μυαλού είναι. Ενώ το άσημο ψωμί, ο καθαρός λόγος του Θεού μας κρατάει ταπείνωση. Και τι λέει η Γραφή? Ό,τι είναι ταπεινό θα υψωθεί. Ό,τι προσπαθεί να υψωθεί θα ταπεινωθεί. Προσέξτε την ωραία σειρά του Θεού. Ό,τι είναι ταπεινό θα το υψώσει ο Θεός. Ό,τι προσπαθεί να υψωθεί θα ταπεινωθεί. Ό,τι προσπαθεί να πάει μπροστά θα πάει πίσω. Ό,τι μένει πίσω θα το πάει μπροστά ο Θεός. Ο Θεός συστήνει το έργο του Ιησού που είναι έργο ευλογίας και ταπείνωσης της ζωής. Για να μπορούμε να καταλάβουμε ποιο είναι το έργο του Ιησού και να πάρουμε ιδιαίτερη χάρη από τον Θεό στη ζωή μας. Το τρίτο που θέλουμε να δούμε, ο άγγελος του Θεού κατέβηκε στην Αίγυπτο και έφερε κρίση. Και θανάτωσε όλα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, τα θανάτωσε. Πριν φύγει η Εκκλησία για την αρπαγή θα γίνει κάτι. Θα πέσουν όλα τα είδωλα. Γιατί σήμερα τα είδωλα είναι το πρωτότοκο του πλανήτη, όπως είναι το χρήμα, όπως είναι το σαρκικό πνεύμα, τα είδωλα θα πέσουν. Γιατί αν δεν πέσουν τα είδωλα δεν μπορεί να φύγει η Εκκλησία προς την αρπαγή. Και το μεγαλύτερο είδωλο ποιο είναι, ξέρετε? Είναι το σαρκικό πνεύμα. Κλέβει τη λατρεία του Θεού. Κλέβει την προσκύνηση του Θεού. Και ο Θεός το σαρκικό πνεύμα το βλέπει ότι είναι σαν μια μορφή ειδωλολατρείας το βλέπει. Όταν ο άνθρωπος υπακούει στον εαυτό του είναι ειδωλολάτρης. Προσκυνάει τον εαυτό του. Λατρεύει τον εαυτό του. Και δεν μπορεί να λατρέψει τον Θεό. Και ο Θεός υπόσχεται να κρεμίσει τα είδωλα. Αν δεν πέσουν τα είδωλα, δεν υπάρχει υπερπάτημα προς την αρπαγή. Και ο Θεός είναι αληθινός, εκπληρώνει τον λόγο του. Ό,τι έγινε στην έξοδο θα γίνει και στους τελευταίους πρόβους στην Εκκλησία. Ο Θεός δεν χρησιμοποιεί άλλες συνταγές.
χρησιμοποιεί τις παραδοσιακές συνταγές του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός τι κάνει, θα μας ξεγυμνώσει από τον εαυτό μας. Θα βγάλει τη λάθος εικόνα που μπορεί να έχουμε στη ζωή μας. Και θα μας δώσει μια άλλη εικόνα για τον Θεό, μια άλλη εικόνα για τα πνευματικά, γιατί έτσι θα πέσει το είδωλο, που είναι το σαρκικό πνεύμα. Και όταν πέφτει το είδωλο, ξεκινάει η έξοδο, ξεκινάει η ελευθερία, ξεκινάει ο δρόμος προς το περπάτημα του Θεού, ξεκινάει ο δρόμος προς τη γη Χαναάν. Ξεκινάμε τρώγοντας το άζυμο ψωμί, γιατί όταν φάμε από το μυαλό μας, τρώμε το ψωμί που έχει ζύμη μέσα, φουσκώνουμε. Ενώ στη Βασιλεία του Θεού πρέπει να τρώμε από αυτό που μας δίνει ο Θεός δια του Χριστού. Και όταν είμαστε ταπεινοί, ο Θεός θα μας υψώσει, απλά είναι τα πράγματα. Αν θέλουμε να υψωθούμε, θα πέσουμε κάτω. Είναι οι νόμοι του Θεού που δεν αλλάζουν. Γι' αυτό όταν έγινε, ο Ιησούς ανέβηκε πάνω στο Σταυρό, έγιναν δύο πράγματα έγιναν. Έγινε ένα δικαστήριο πνευματικό έγινε. Ποιο είναι το δικαστήριο? Ο Θεός δίκασε την αμαρτία. Και η ποινή που έβγαλε για την αμαρτία είναι μία. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και αφού ο Χριστός πήρε την αμαρτία, πήγε κάτω από την ποινή και από την κρίση του Θεού. Πήγε στον άντρα που έπρεπε να πάει η εξουσία της αμαρτίας. Και μετά έγινε κάτι άλλο. Ευλόγησε την υπακοή. Και η ευλογία της υπακοής είναι Ανάσταση. Η ευλογία της υπακοής είναι Ανάσταση. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Δεν υπάρχει καλή αμαρτία. Όταν εμείς υπηρετήσουμε την αμαρτία, θα βρεθούμε κάτω από την κρίση του Θεού. Την αμαρτία πρέπει να την νικάμε δια του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει στην επιστολή Ιωάννου την 1η στο 5ο κεφάλαιο, ότι γεννήθηκε από τον Θεό νικάει τον κόσμο και την αμαρτία. Και αυτό που γεννήθηκε από τον Θεό είναι το εσωτερικό πνεύμα μέσα, που μπορεί να νικάει τον κόσμο και την αμαρτία. Γιατί εκεί μέσα κατοικεί η νίκη του Ιησού. Και όταν εμείς νικάμε την αμαρτία, δεν πράττουμε την αμαρτία και δηλώνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού, έρχεται η ευλογία της υπακοής, που είναι Ανάσταση. Ποια είναι η ευλογία της υπακοής? Ανάσταση. Είναι απάντηση από τον Θεό. Ποιος είναι ο μισθός της αμαρτίας? Είναι θάνατος. Δεν υπάρχει μεσαία λύση. Όποιος αγκαλιάζει την αμαρτία πεθαίνει, δηλαδή αποκόπτεται από τον Θεό. Και έρχεται ο Χριστός να μας δείξει πώς να νικάμε την αμαρτία. Δια του αίματος, δια του έργου του και δια της φωτιάς του Αγίου Πνεύματος. Όχι υπακούοντας τον εαυτό μας, στο σαρκικό πνεύμα. Αλλά γι' αυτό λέει ο Χριστός έδειξε υπακοή μέχρι θανάτου. Και ο Θεός τον υπερύψωσε. Τι έκανε ο Θεός? Τον υπερύψωσε. Και εμείς πρέπει να δείχνουμε υπακοή στο Λόγο του Θεού μέχρι θανάτου. Και τότε έρχεται η ευλογία της Ανάτασης έρχεται. Γιατί ο Θεός ευλόγησε την υπακοή με Ανάσταση. Τι έκανε ο Θεός? Ευλόγησε την υπακοή με Ανάσταση. Γι' αυτό το να υπακούμε στον Θεό έχει ένα θερισμό, έχει Ανάσταση. Τι σημαίνει Ανάσταση? Απάντηση του Θεού, ανύψωση του Θεού, φωτισμός του Θεού, ελευθερία του Θεού. Και γίνεται καθώς εγώ υπακούω. Δεν προσπαθώ μόνος μου να φέρω την Ανάσταση. Ο Χριστός δεν αναστήθηκε με τις δυνάμεις του. Ο Θεός ανέστησε τον Χριστό δια της υπακοής του, που μας δείχνει ένα δρόμο, ότι η υπακοή έχει ένα θερισμό, Ανάσταση. Τι έχει η υπακοή? Ανάσταση. Και όταν ο Θεός ανασταίνει κάτι, δεν μπορεί να το εξουσιάσει τίποτα. Όταν είπε ο Θεός «Σε ανασταίνω από τον θάνατο Ιησού», τίποτα δεν μπόρεσε να εξουσιάσει την Ανάσταση Ιησού. Όταν ο Θεός λέει «Σου ανοίγω δρόμο», κανένας δεν μπορεί να το κλείσει. Ανάσταση. Όταν ο Θεός λέει «Σε ευλογώ», κανένας δεν μπορεί να το σταματήσει. Όταν λέει ο Θεός «Σε υψώνω», κανένας δεν μπορεί να σε κατεβάσει κάτω. Γιατί η Ανάσταση έρχεται δια της υπακοής έρχεται.
Τι έρχεται η Ανάσταση, δια της υπακοής έρχεται. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για να δείξουμε την υπακοή μας στον Θεό. Να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Χριστού. Γιατί στους τελευταίους χρόνους θα πέσει η κρίση του Θεού. Ξέρετε γιατί έρχεται? Λόγω της δικαιοσύνης του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν μπορεί να ευλογήσει την αμαρτία. Η δικαιοσύνη του την τιμώρησε την αμαρτία. Δεν υπάρχει αμαρτία που είναι ευλογημένη, είναι τιμωρημένη. Και έρχεται ο Χριστός με το έργο του να μας φωτίσει και να μας διδάξει πώς νικάμε την αμαρτία. Γιατί ο πρώτος Αδάμ δεν μπόρεσε να νικήσει την αμαρτία και έπεσε. Ο δεύτερος Αδάμ νίκησε την αμαρτία και μας δάσκει τον δρόμο να μπορούμε να νικάμε την αμαρτία και να περπατάμε στην ελευθερία του Θεού κάτω από την εξουσία του έργου του, βρίσκοντας ιδιαίτερη χάρη από τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το τέταρτο που θέλουμε να δούμε, το νούμερο 4, ότι το έργο του Ιησού Χριστού έχει πολλές ευεργεσίες. Μας φέρνει κοντά στο Θεό. Μας δίνει συγχώρεση από την αμαρτία. Μας δίνει θεραπεία στο πνεύμα, στην ψυχή, στο σώμα. Μας δίνει δικαιώματα να είμαστε παιδιά του Θεού. Όλες οι ευεργεσίες που έχει το πνευματικό Πάσχα είναι επάνω στη θυσία του Ιησού, επάνω στο αίμα του, επάνω στο σταυρικό του έργο που έρχονται δια της αλήθειας να έρχονται στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να πλησιάζουμε τον Θεό χωρίς την προσφορά του Ιησού. Δεν μπορούμε να καταλαβαίνουμε τον Θεό χωρίς την χάρη που μας δίνει το έργο του Ιησού. Δεν μπορούμε να νικάμε την αμαρτία χωρίς την εξουσία που μας δίνει το έργο του Ιησού. Επομένως, το έργο του Ιησού, το πνευματικό Πάσχα, έχει πολλές ευεργεσίες. Έχει απεριόριστα δικαιώματα. Έχει απεριόριστη χάρη. Γι' αυτό λέει στην επιστολή Κολοσσαίς ότι όλη η πλούτη του Θεού, όλη η θησαυρή του Θεού είναι κρυμμένη μέσα στον Χριστό. Είναι δοσμένη στον Χριστό, αλλά είναι κρυμμένη. Για να φανερωθούν χρειάζεται αποκάλυψη. Η αποκάλυψη έρχεται καθώς μένουμε στο σταυρικό του έργο και καθώς δείχνουμε ταπείνωση πάνω στη θυσία του. Έρχεται η αποκάλυψη στη ζωή μας. Τι έρχεται? Η αποκάλυψη στη ζωή μας έρχεται. Για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε το έργο του Θεού κατά πάντα στη ζωή μας έρχεται. Χαλελούια. Το ξέρεις τον Κύριο. Τι έρχεται στη ζωή μας? Αποκάλυψη έρχεται. Και την αποκάλυψη δίνει ο Θεός, τη δίνει. Πώς έρχεται η αποκάλυψη? Καθώς μένουμε στο σταυρικό του έργο, στην θυσία του, και δείχνουμε ταπείνωση και υπακοήτη. Τότε ο Θεός μας ευλογεί με ανάσταση, με κατανόηση. Αποκαλύπτονται οι θησαυροί του. Αποκαλύπτονται οι ευεργεσίες του. Γι' αυτό χωρίς τον Χριστό θα είμαστε φτωχοί. Φτωχοί σημαίνει ίσον θρησκεία. Όπου περιορίστηκε ο Χριστός υπάρχει θρησκεία. Όπου ο Χριστός μεγαλύνεται υπάρχει πνευματική χάρη. Χωρίς το έργο του Ιησού υπάρχει θρησκεία. Και υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που προσπαθούν να πλησιάσουν τον Θεό προσπερνώντας τη σταυρική θυσία του Ιησού. Ίσον θρησκεία. Δεν μπορείς να λάβεις. Προσπαθείς να πράξεις αλλά δεν λαμβάνεις. Ενώ το έργο του Ιησού μας ελευθερώνει από όλα αυτά και μας βοηθάει να καταλάβουμε τις ευεργεσίες που έχει το Πάσχα στη ζωή μας, απεριόριστες. Το αίμα του, να τρώω από τον Χριστό, να καταλαβαίνω τι σημαίνει άσημο, τι σημαίνει ένσημο. Να εντείνομαι τον Χριστό μέσα μου, να νικάω την αμαρτία. Να είμαι νικητής στην αμαρτία. Όταν η αμαρτία με νικάει, μπαίνω κάτω από την κρίση. Γιατί η αμαρτία έχει κρίση, δεν έχει ευλογία. Ο Χριστός ήρθε να μας διδάξει πώς να νικάμε την αμαρτία. Πώς την νικάμε? Με τον μέσα άνθρωπο, που είναι πνοή Θεού, που δεν ευαρεστείται στην αμαρτία. Και κάνει και το σαρκικό μας πνεύμα να σταυρώνεται, να πεθαίνει, να θανατώνεται. Και αυτό λέει ο Χριστός, αν θέλεις να κερδίσεις τη ζωή σου, πρέπει να την χάσεις πρώτα.
Αν δεν χάσουμε τη ζωή μας, δεν μπορούμε να την κερδίσουμε. Όσο αδειάζουμε από τον εαυτό μας, τόσο γεμίσουμε από τον Θεό. Δεν μπορούμε να γεμίσουμε από τον Θεό, αν δεν αδειάζουμε από τον εαυτό μας. Χαλλελούια. Χαλλελούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό το έργο του Σταυρού δεν αφήνει την ανθρώπινη καύχηση να φανερωθεί, αλλά μας ελευθερώνει και μας βοηθάει να περπατήσουμε στην αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το νούμερο 5 που θέλουμε να δούμε, τι είπε ο Θεός στο Μωυσή, ένα αρνί για κάθε σπίτι. Τι έκανε ο Χριστός όταν γιορτάσανε το Πάσχα? Γιορτάσανε κάποιο σπίτι μαζί με τους μαθητές του. Τι ήταν οι μαθητές του Χριστού? Η πνευματική του οικογένεια. Επομένως υπάρχει Χριστός για κάθε σπίτι, για να μπορεί το κάθε σπίτι να γίνει μια πνευματική οικογένεια. Να γίνει. Γιατί ο Θεός αγαπάει πολύ την οικογένεια. Γιατί η Εκκλησία είναι μια οικογένεια. Και ο διάβολος τι κάνει? Μισεί αυτό που λέγεται οικογένεια. Γι' αυτό σήμερα οι οικογένειες και οι γάμοι έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Το μισεί ο διάβολος. Ό,τι έθεσε ο Θεός, το μισεί ο διάβολος. Απλά είναι τα πράγματα. Και ο Θεός αγαπάει αυτό που λέγεται οικογένεια. Γι' αυτό και ο Θεός, ενώ είναι ένας Θεός, φανερώνει τον εαυτό του στο τρία. Ο Πατέρας, ο Ιησούς και το Άγιο Πνεύμα. Και μας διδάσκει την οικογένεια. Ενώ ένας ο Θεός είναι. Και μας δείχνει τι σημαίνει οικογένεια. Ένα πράγμα, μία λειτουργία, μία κατανόηση και μία πορεία. Και έρχεται ο Χριστός να βγάλει τον άνθρωπο από την οικογένεια του κόσμου και να τον φέρει στην οικογένεια του Θεού. Και να καταλάβουμε ότι υπάρχει Χριστός για κάθε σπίτι. Γι' αυτό και σήμερα θα δείτε ότι μαζεύονται όλες τα σπίτια μαζεύονται. Υπάρχει ένα μήνυμα. Ο Θεός θέλει οι άνθρωποι να γίνουν οικογένεια πνευματική. Και αυτό μπορείτε να δείτε, σήμερα έρχονται άνθρωποι από τον Καναδά, από την Αμερική, την Αυστραλία για να φάνε μαζί με τις οικογένειές τους. Το έργο του Ιησού δημιουργεί οικογένεια. Δεν δημιουργεί θρησκεία. Δημιουργεί οικογένεια. Η Εκκλησία είναι οικογένεια είμαστε. Και πρέπει να λειτουργούμε σαν οικογένεια. Γιατί το έργο του Χριστού ήρθε να δημιουργήσει οικογένεια. Γι' αυτό και ο Ιησούς είχε την πνευματική του οικογένεια, που ήταν οι μαθητές του. Περπατάγανε μαζί, αντιμετωπίζαν τις δυσκολίες μαζί, τους δίδασκε, τους συμβούλευε και τους κατεύθυνε πραγματικά να μπορούν να καταλαβαίνουν το Λόγο του Θεού και στον Ιησού και να μπορούν να καταλαβαίνουν την αλήθεια του Κυρίου κατά πάντα στη ζωή τους. Δόξα στον Κύριο. Το έκτο που θέλουμε να δούμε, το νούμερο 6 που θέλουμε να δούμε, πρέπει να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά δι' Αποκαλύψεως Θεού τι έγινε πάνω στο Σταυρό. Έγινε δικαστήριο, έγινε. Ο Θεός δίκασε την αμαρτία. Τη δίκασε. Ας πω να φέρω ένα παράδειγμα εγώ τώρα. Μετά την Εκκλησία εγώ. Έστω ότι φύγω από την Εκκλησία και πράξω μία αμαρτία εγώ. Ανοίξω το στόμα μου και βγάζω λόγια και λέω διάφορα πράγματα. Τι θα γίνει στη ζωή μου? Ενώ είμαι χριστιανός εγώ. Αυτό ο Θεός θα το καταγράψει εκείνη τη στιγμή σαν αμαρτία πάνω μου. Και μετά από μια εβδομάδα, ένα μήνα, 20 μέρες θα το θερήσω. Μπορεί εγώ να μετανοήσω μετά. Δεν σημαίνει επειδή σε εγώ μετανοώ δεν το θερίζω. Η μετάνοια μαλακώνει την καρδιά μου για να μην το ξανακάνω. Αφού η αμαρτία είναι τιμωρημένη, θα δεχτώ την ποινή της. Ποια είναι η ποινή της? Είναι αποχωρισμός από το Θείο. Σε κάποια στιγμή θα αποτραβηχθεί λίγο η χάρη του Θεού πάνω μου και θα έρθει ο διάβολος και θα με χτυπήσει. Όσο η χάρη με προστατεύει δεν μπορεί να με χτυπήσει το κακό. Εγώ πρέπει να νικάω την αμαρτία. Όπως είμαι εδώ, να είμαι και μετά την Εκκλησία. Αν εγώ μετά την Εκκλησία λειτουργήσω διαφορετικά, αυτό μου το καταγράφει σαν αμαρτίωθος. Γιατί η αμαρτία είναι τιμωρημένη. Και η τιμωρία της είναι αποχωρισμός από το Θεό. Επομένως, η δύναμη του αίματος σε κάνει να νικάς την αμαρτία. Το αίμα δεν δόθηκε για να επαναλαμβάνουμε την αμαρτία.
μας δίνει χάρη μία, δύο, τρεις από μωρά που είμαστε μεγαλώνουμε. Και μετά τι κάνουμε, την νικάμε την αμαρτία. Γιατί όταν νικάμε την αμαρτία ακολουθούμε το παράδειγμα του Χριστού. Και όταν νικάμε την αμαρτία, νικάμε το σαρκικό μας πνεύμα, το πειθαρχούμε, το ταπεινώνουμε. Δεν το αφήνουμε να μας εξουσιάσει. Όταν μας νικάει η αμαρτία σημαίνει το σαρκικό πνεύμα μας εξουσιάζει. Όταν δεν μας νικάει η αμαρτία σημαίνει το εσωτερικό πνεύμα είναι πιο δυνατό και υποτάσσεται. Γι' αυτό επάνω στο Σταυρό έγινε δικαστήριο έγινε. Και το δεύτερο είναι ότι ο Θεός ανέστησε τον Χριστό δια της επακοής. Γι' αυτό λέει η Γραφή, μη προσπαθείς να υψωθείς. Θα πέσεις κάτω. Προσπάθησε να μείνεις ταπεινός και θα σε υψώσει ο Θεός. Μη προσπαθείς να πας μπροστά, θα πας πίσω. Προσπάθησε να μείνεις ταπεινά και θα σε πάει ο Θεός μπροστά. Αυτή είναι η νόμη του Θεού. Ανάσταση σημαίνει υπάρχει ευλογία της υπακοής υπάρχει. Υπάρχει ευλογία της υπακοής υπάρχει. Και ο Θεός κοιτάει μέρα και νύχτα την υπακοή μας κοιτάει, τίποτα άλλο. Αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, στον οποίο ευχαριστήθηκε. Που ήταν ο Υιός υπακοής. Και η υπακοή του ήταν μέχρι θανάτου ήταν. Λέει, πατέρας, μην γίνει αυτό που θέλεις, γιατί δεν είναι καλό, γιατί ήταν Άγιος. Αλλά ας μην γίνει αυτό που εγώ θέλω, Κύριε, ζω το δικό σου θέλω. Δηλαδή, σταύρωνε τον εαυτό του πρακτικά. Και ο Θεός δεν δουλεύει συναισθηματικά, δουλεύει πρακτικά. Και ο Θεός θέλει να μας διδάξει την πρακτικότητα, γιατί το συνέστημα είναι συνέστημα. Ο Θεός θέλει να μας διδάξει τι σημαίνει πρακτικότητα. Και αυτό που θα μας βοηθήσει είναι ο Λόγος του Θεού που μας στρέφει με το καθαρό ψωμί του Θεού για να μπορούμε να έχουμε νίκη πάντα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και το έβδομο που θέλουμε να δούμε, όταν βγήκαν οι Ισραηλίτες με το αρνί, με το άσχημο ψωμί, έγινε κάτι. Τους ακολουθούσε η νεφέλη του Αγίου Πνεύματος. Την ημέρα ήταν η νεφέλη μπροστά και το βράδυ ήταν σαν φλόγα φωτιάς ήταν. Και θεράπευσε 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους ο Θεός. Σκεφτείτε, 400 χρόνια ήταν άρρωστη, πιο πολύ θα ήταν άρρωστη. Δεν ήταν μέσα στην Αίγυπτο βασιλόπουλα, ήταν υπηρέτες. Και εξαιτίας του αρνίου θεράπευσε 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους ο Θεός. Και αυτό που είπα και την άλλη φορά, για να η θεραπεία δεν ήρθε μόνο στα σώματά τους. Η θεραπεία ξεκίνησε από τις προσωπικότητες των Ισραηλιτών. Και μετά ήρθε στα σώματα. Γιατί αν ο Θεός δεν θεράπευε τις προσωπικότητες τους, δεν θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τον Μωυσή. Για να ακολουθήσουν 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους, έναν άνθρωπο, το θέλημα του Θεού, πρέπει να επέμβει ο Θεός. Εδώ είμαστε 10 άνθρωποι και εγώ λέω θα πάμε δεξιά, ο άλλος λέει θα πάμε αριστερά, ο άλλος λέει θα πάμε μπροστά, ο άλλος λέει θα πάμε πίσω, ο άλλος θα πάμε εκεί. 10 διαφορετικές γνώμες. Σκέψου τώρα 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Ο Θεός ήρθε και θεράπευσε το μυαλό τους, την ψυχή τους. Και τότε ακολουθήσαν το σχέδιο του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός όταν μιλάει για θεραπεία, μιλάει πρώτα για θεραπεία στις προσωπικότητες. Και μετά έρχεται η θεραπεία και στα σώματα έρχεται. Για να μπορεί η Εκκλησία να λειτουργήσει το ένα. Τι είναι η Εκκλησία, ένα πράγμα είναι. Ένα σπίτι είναι. Μία πίστη έχει. Μία πορεία πρέπει να έχει. Για να γίνει το ένα πρέπει να θεραπευτούν οι αντιλήψεις όλες. Και να έρθει η πραγματική αντίληψη του Θεού. Και τότε υπάρχει έξοδο στο ένα. Για να μπορούμε να ακολουθήσουμε και η νεφέλη ακολουθούσε. Τι είναι αυτό που κατεβάζει το Άγιο Πνεύμα. Η θυσία του Ιησού το κατεβάζει. Τι είναι αυτό που κάνει το Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει. Η θυσία του Ιησού. Αν εμείς μειώσουμε τη θυσία του Ιησού, μπορεί να έχουμε ωραία κτίρια. Να έχουμε πολύ κόσμο, να έχουμε ωραία προγράμματα, αλλά λείπει κάτι.
Δεν κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα. Αλληλούια. Δεν κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα. Και όταν δεν κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα, είμαστε φτωχοί, δεν μπορούμε να νικήσουμε την αμαρτία. Όταν κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα, τι κάνει, σε ανταμείβει να προχωρήσει μπροστά. Σε ενθαρρύνει. Σε πληρώνει ο Θεός. Τι σημαίνει σε πληρώνει? Σου δίνει την όθηση να νικάς. Διαφορετικά δεν μπορείς να νικήσεις το πνεύμα του κόσμου. Και αυτό που νικάμε είναι το πνεύμα του κόσμου. Δεν νικάω εγώ εσένα και εσύ εμένα. Νικάμε το πνεύμα του κόσμου. Την εξουσία του κόσμου. Καθώς νικάμε την αμαρτία. Και τότε μας κυριαρχεί η χάρη και η ευλογία του Θεού. Επομένως υπάρχει νίκη στο έργο του Ιησού. Τεράστια νίκη. Τεράστια ελευθερία. Να μπορούμε, γιατί οι γραφές επαναλαμβάνονται. Ό,τι έγινε στην έξοδο θα γίνει και στους τελευταίους χρόνους. Με τον ίδιο τρόπο η Εκκλησία πρέπει να προετοιμαστεί και να φύγει για την αρπαγή. Αν η Εκκλησία δεν καταλάβει το θέλημα του Θεού, ένα μεγάλο κομμάτι θα μείνει στην έρημο όπως έμεινε ο Ισραήλ. Και στην έρημο έμεινε από την κρίση του Θεού έμεινε. Τους τιμώρησε ο Θεός. Αν εμείς προσπεράσουμε τη θυσία του Ιησού το αίμα, θα μας τιμωρήσει από την κρίση. Και τότε θα μείνουμε στην έρημο της σάρκας, στην έρημο της αμαρτίας. Όσο η θυσία υψώνεται, βρίσκουμε χάρη. Όσο ο σταυρός του Ιησού υψώνεται, θα μας ακολουθεί η αλήθεια. Όσο το αίμα του Ιησού μπορεί και εργάζεται πάνω μας, θα καταλάβουμε πραγματικά την εξουσία της εξόδου, του Πάσχα και της ευεργεσίας που έχει το έργο του Ιησού Χριστού πραγματικά για τη ζωή μας. Για να μπορούμε να νικήσουμε την αμαρτία. Αν την αμαρτία δεν την νικάμε και μας νικάει, θα μπούμε κάτω από το μισθό της αμαρτίας, που είναι αποχωρισμός από το Θείο. Γι' αυτό το αίμα του Ιησού μας δίνει την δύναμη, μας δίνει τις ευκαιρίες, μας δίνει την χάρη και να προχωράμε από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα, από αλήθεια σε αλήθεια, από νίκη σε νίκη, από ελευθερία σε ελευθερία, από σχέση σε σχέση, από αγάπη σε αγάπη. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Ποτέ δεν μπορεί να αλλάξει ο Θεός τον εαυτό την αγάπη. Και την εποχή του Νόε, που ήρθε ο μεγάλος κατακλυσμός στον κόσμο, ο Θεός πάλι αγάπη ήταν. Δεν μπορεί να αλλάξει τον εαυτό του. Και στους τελευταίους χρόνους στην Αποκάλυψη θα γίνει μεγάλη θλίψη στον κόσμο, πάλι αγάπη είναι ο Θεός. Δεν μπορεί να αλλάξει ο Θεός. Δεν μπορεί να αλλάξει τους νόμους του, ότι όλα είναι σπορά και θερισμός. Η αμαρτία έχει τον θερισμό της και η υπακοή έχει τον θερισμό της. Δεν μπορεί να αλλάξουν οι νόμοι. Και το αίμα του Ιησού δεν καταργεί τους νόμους του Θεού. Γιατί ο Χριστός στήρισε το Πάσχα. Δεν ήρθε να καταργήσει τις εντολές του Θεού. Ήρθε να μας δώσει την χάρη και να τις πράττουμε στη ζωή μας. Καθώς περπατάμε από χάρη σε χάρη, από πίστη σε πίστη, από αλήθεια σε αλήθεια, για να μπορούμε να περπατάμε στη νίκη. Και έτσι να μας ακολουθεί η δόξα του Θεού, η νεφέλη του Κυρίου, το Άγιο Πνεύμα του Κυρίου και να βρίσκουμε ιδιαίτερη χάρη. Χαλελούια. 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 Δεν υπάρχει αμαρτία καλή. Δεν υπάρχει. Η αμαρτία φέρνει θάνατο. Δεν υπάρχει. Γιατί σήμερα ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τον Θεό, γιατί είναι κάτω από την εξουσία της αμαρτίας. Και υπάρχει αποχωρισμός από το Θεό. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να λέει άλλα και κάνει άλλα. Αυτά που είπε δουλεύουν, όλα δουλεύουν. Ό,τι έχει ο Θεός στον εαυτό του δουλεύει. Και εμείς καλούμαστε να φύγουμε από το συναίσθημα και να πούμε στην πράξη. Το συναίσθημα είναι συναίσθημα. Η πράξη φέρνει νίκη. Και η νίκη φέρνει ανύψωση. Και η ανύψωση σημαίνει ανάσταση. Καταλαβαίνοντας τους νόμους του Θεού. Όταν μια εκκλησία προσπαθεί να υψωθεί, θα ταπεινωθεί. Όταν μια εκκλησία ταπεινώνεται κάτω από τον Χριστό, θα την υψώσει ο Θεός για την υπακοή της. Απλά είναι. Όταν ένας άνθρωπος προσπαθεί να υψωθεί, θα ταπεινωθεί.
Όταν κάποιος μένει πίσω και προσμένει το Θεό, τον πιστεύει ο Θεός. Διαφορετικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τους νόμους του Θεού, που είναι τελείως γι' αυτό στον κόσμο, ο πιο δυνατός επιβιώνει στον κόσμο. Ο πιο δυνατός στο μυαλό, στα συναισθήματα, στα χρήματα, επιβιώνει. Με τον Χριστό είναι αλλιώς. Πρέπει να είσαι πολύ αδύνατος. Αδύνατος στη σκέψη, αδύνατος στον εαυτό σου και τότε σε υψώνει ο Θεός. Είναι τελείως αντίθετο είναι. Γιατί αλλιώς θα καταλαβαίνουμε όλα με το μυαλό μας. Δεν βγάζει τίποτα αυτό. Το μυαλό πρέπει να προσμένουμε τη Θεία Χάρη του Θεού, τη Θεία Φώτιση του Θεού. Και ο καλός Θεός έχει μερίδα για κάθε παιδί του, για όλο το λαό του, γιατί δεν είναι προσωπολήπτης. Αν ο Θεός λέει δεν είναι προσωπολήπτης, δεν είναι προσωπολήπτης. Για καμία φυλή, κανέναν άνθρωπο, είναι, δίνει σε όλους. Επομένως ο Θεός δεν μπορεί να αλλάξει τον εαυτό του για να μπορούμε να καταλάβουμε την εξουσία του Πάσχα, που είναι το σταυρικό έργο του Ιησού. Το σταυρικό έργο του Ιησού δεν έρχεται να καταργήσει τους νόμους του Θεού. Έρχεται να τις πράξουμε με πνεύμα χάρης. Γι' αυτό ο Χριστός έπρατε το Σάββατο όταν θεράπευε τον κόσμο και οι Ισραηλίτες ήταν έτοιμοι να τον σταυρώσουν. Γιατί νομίζαν ότι παραβαίνει τον νόμο. Άλλο αυτό που καταλαβαίναν αυτοί και άλλο αυτό που ήταν. Ήταν τελείως διαφορετικό το ένα με το άλλο. Άλλο αυτό μπορούμε να καταλάβουμε εμείς και άλλο αυτό μπορεί να μας δώσει ο Θεός να καταλάβουμε. Είναι τελείως διαφορετικό είναι. Γιατί διαφορετικά, γι' αυτό υπήρχε εντολή όποιος φάει ένσημο ψωμί, θα πεθάνει. Το ένσημο ψωμί έρχεται από το πνεύμα του κόσμου έρχεται. Το άσημο ψωμί έρχεται από το πνεύμα του Θεού έρχεται. Γι' αυτό που είναι ο Ιησούς Χριστός είναι και η φωτιά του Θεού είναι. Είναι το Άγιο Πνεύμα. Αλληλούια. Σ' αγαπάμε Ιησού. Και αγάπη για τον Ιησού σημαίνει νικάμε την αμαρτία. Αυτό σημαίνει αγάπη. Νικάμε την αμαρτία. Την νικάμε. Δεν την πράττουμε. Δεν τη θέλουμε. Και ο Θεός μας βοηθάει σε αυτό. Και τότε μας ακολουθεί ο καρπός της ταπείνωσης. Που είναι Ανάσταση. Τι είναι ο καρπός της ταπείνωσης? Είναι Ανάσταση. Και όταν ο Θεός δίνει Ανάσταση, κανένας δεν μπορεί να σταματήσει την Ανάσταση. Αλληλούια. Πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό που μας βοηθάει να καταλάβουμε τις αλήθειες Του για να μπορούμε να τις εφαρμόζουμε στη ζωή μας βρίσκοντας χάρη από τον Θεό. Γι' αυτό και σε λίγο η παρουσία του Κυρίου, του Αγίου Πνεύματος θα έρθει επάνω μας. Γιατί απλά τιμήσαμε το έργο του Ιησού. Θα κατέβει το Άγιο και θα μας γεμίσει. Γιατί προσέξτε τι γίνεται όταν εμείς πράττουμε την αμαρτία. Γίνεται κατακράτηση μισθού. Πώς είναι όταν δουλεύεις κάπου και δεν πας μια εβδομάδα, σου αφαιρούν μια εβδομάδα το μισθό. Κατακράτηση. Δεν μπορείς να μην πας μια εβδομάδα και να πας στο τέλος και να πληρωθείς. Κατακράτηση μισθού σημαίνει κρατάει τη χάρη ο Θεός, ελαφερεί. Και τότε βλέπω το λογαριασμό που ήρθε η ΔΕΗ και λέω αμάν καταστράφηκα, πώς θα τον πληρώσω. Γιατί αισθάνομαι πολύ αδύνατος μέσα. Όταν η χάρη αυξάνει, βλέπω τις καταστάσεις του κόσμου και λέω πατάω πάνω. Γιατί ο Κύριος με στηρίζει. Ο Κύριος με αθαρρύνει. Αν δεν μας στηρίζει ο Θεός με τη χάρη Του, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και εμείς καλούμαστε να παίρνουμε χάρη από τον Θεό και να μας στηρίζει ο Θεός. Για να μπορούμε να νικάμε την εξουσία του κόσμου, την εξουσία της αμαρτίας, καθώς πράττουμε το Λόγο του Θεού στη ζωή μας. Γι' αυτό αυτή την ώρα πράττουμε τον Λόγο. Είμαστε εδώ να τον λατρέψουμε, να τον ευχαριστήσουμε, να τον ακούσουμε, να τιμήσουμε τη θυσία Του, να πάρουμε από το σώμα Του, να πάρουμε από το αίμα Του και ο Θεός θα μας ανταμείψει. Θα μας δώσει ανταμοιβή, που είναι χάρη. Και χάρη σημαίνει θα κατέβει το Πνεύμα του Θεού να μας γεμίσει. Όταν ο Θεός κρατάει τη χάρη, δεν κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα μαζί μας. Και είμαστε αδύνατοι. Δεν μπορούμε να νικήσουμε τα αυτονόητα που είναι νικημένα.
γιατί ο Ιησούς τα νίκησε όλα, νίκησε το πνεύμα του κόσμου, την εξουσία του κόσμου, την νίκησε. Και εμείς καλούμαστε πώς την νίκησε, καθώς δεν έπρατε την αμαρτία, την νίκουσε. Και ο Θεός τον στήριζε. Έκανε αυτό που δεν έκανε ο πρώτος Αδάμ. Ο πρώτος Αδάμ τον εξουσίασε αμαρτία. Ήταν απόφαση. Τα πάντα είναι απόφαση. Πρέπει να διαχειριστούμε το θέλω μας με πολύ σοφία. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Το θέλω μας είναι το κλειδί στη ζωή μας. Γι' αυτό λέω ότι ο Κύριος είναι το θέλει και το ενεργεί, να το ζητάμε. Λες, Κύριε, πάρε το θέλω. Βοήθησέ με να χρησιμοποιώ σωστά το θέλω, τις αποφάσεις μου. Και τότε ο Θεός θα μας βοηθήσει να επενδύσουμε σωστά για να το βρούμε, γιατί ο Θεός, προσέξτε, θα μας φέρει όλους αντιμέτωπους με την αλήθεια. Ο Θεός δεν βλέπει στον άνθρωπο. Δεν εξαρτιέται από τον άνθρωπο. Γι' αυτό και τα δύο παραδείγματα μέσα στη Βίβλο που είναι ο Μωυσής, δεν μπήκε στη γη Χανάν, και ο Απόστολος Παύλος, που ήταν ίσως ο μεγαλύτερος εργάτης στην Νέα Διαθήκη. Στη Δαμασκό τον ταπείνωσε ο Θεός μέχρι τέρμα. Για να μας δώσει ένα μήνυμα. Ότι δεν εξαρτιέται από τον άνθρωπο. Σε καμιά περίπτωση. Μας χρησιμοποιεί, αλλά δεν είναι εξαρτημένος από εμάς. Και αυτό μας κρατάει ταπεινούς. Αν πιστεύουμε ότι ο Θεός εξαρτιέται από εμάς, θα γίνουμε περήφανοι άνθρωποι. Ο Θεός μας κάλεσε να γίνουμε ένα κομμάτι στο σχέδιό Του να γίνουμε. Βρήκαμε χάρη. Και αν ο Θεός τραβήξει τη χάρη Του, είμαστε ένα μηδέν, τίποτα δεν είμαστε. Έχουμε να καταλάβουμε, να πλησιάσουμε ένα Άγιο, που έτσι κτίζεται φόβος Θεού, σεβασμός Θεού. Να σεβόμαστε τον Κύριο. Να μην είμαστε εμείς οι Κύριοι του εαυτού μας. Αν εμείς είμαστε οι Κύριοι του εαυτού μας, δεν υπάρχει φόβος Θεού. Δεν υπάρχει σεβασμός στον Κύριο. Ο Θεός θέλει Αυτός να είναι ο Κύριος της ζωής. Αυτός να πηγαίνει μπροστά και εμείς να τον ακολουθούμε όμορφα, καλά και βρυλά. Χαλλελούια. Σ' αγαπάμε, Κύριε. Και ο Θεός θα μας φέρει αντιμέτωπους με την αλήθεια. Δεν γλιτώνει κανένας. Και η αλήθεια του Θεού θα μας ξεγυμνώσει όλους. Από λάθος εντυπώσεις μπορεί να έχουμε. Και έτσι θα γίνουμε σαν το μικρό κοριτσάκι που είναι εκεί στη μέση. Μικρά παιδιά θα γίνουμε. Εξαρτημένα από την αγάπη του Θεού, από το έλεος του Θεού, από το χέρι του Θεού, από τη σοφία του Θεού, από την απλότητα του Θεού, και έτσι θα περπατήσουμε στην αγκαλιά και στη χάρη του Κυρίου κατά πάντα στη ζωή μας. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα να υψώσουμε τη θυσία του Ιησού και να πάρουμε από το Άγιο Σώμα Του και από το Άγιο Αίμα Του, βρίσκοντας χάρη από τον Κύριο. Hallelujah. Ας τον ευχαριστήσουμε λιγάκι για την έξοδο και για το Πάσχα, έτσι. Για να ετοιμαστούμε λιγάκι να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Hallelujah, Κύριε. Για να σηκωθούμε λίγο.